Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Άλλη μία ημέρα που το εδώ είμαστε, παρόλο που κορυφώνεται έτσι το θείο δράμα και η κατάνοιξη που νιώθουμε αυτές τις μέρες είναι πάρα πολύ έντονη και αυτό μας αρέσει. Παρόλα αυτά, με ανάλογα θέματα αλλά και με πάρα πολύ ωραία μοναστήρια από όλη την Ελλάδα, θα περάσει και η Μεγάλη Πέμπτη και η Μεγάλη Παρασκευή. Πάντοτε συντροφιά με την Αγγελική Κούκουρα που έχουμε να μιλήσουμε για πολύ ωραία γεγονότα που γιορτάζουμε, που πρέπει να ξέρουμε, γεια σου Αγγελική μου, αλλά και που πολλοί, ξέρεις, ας πούμε βάφουν τα αυγά δανείζω με τη Μεγάλη Πέμπτη, δεν ξέρουν όμως την σημασία, γιατί το κάνουμε τη Μεγάλη Πέμπτη για παράδειγμα και όχι τη Μεγάλη Δευτέρα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε για τις ημέρες του Πάσχα με την Αγγελική Κούκουρα, η οποία βέβαια είχε και μια πάρα πολύ ωραία επιλογή για μένα για την Ανάσταση, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον Κέρινο Κόσμο. Τον Κέρινο Κόσμο. Τους ευχαριστούμε Περιστέρι, πάρα πολύ. Εμιλίου Βεάκη 15. Πολύ ωραία. Εμιλίου Βεάκη 15. Είναι, πάει... Έχει απίστευτα κεριά. Απίστευτα. Και έχω πάρει από εκεί πολλά, πολύ ωραία κεριά. Και τα φτιάχνουν μόνοι τους. Ναι, όλα χειροποίητα. Όλα χειροποίητα. Θα την ναι. κρατήσω λοιπόν το μεγάλο Σάββατο και θα σου βγάλω και βίντεο. Εσύ όμως επέλεξες κάτι πιο. Αχ, μωρέ, πώς φαίνεται αυτή. Πάρα. Δεν είναι πάρα τέλεια. Και αλλά και οι άλλες. Αν σε αρέσει και οι άλλοι πολύ. Ναι, μ' αρέσουν λίγο και τα πιο. Και αυτή μου ταιριάζει, ναι, ε! Σου ταιριάζει πιο πολύ. Ναι, αυτή. Ναι. Με τον ντύσιμο που φοράς τώρα. Ναι. Αν όμως την Ανάσταση πας λίγο πιο παιδούλα, πιο καλοκαιρινή. Μπορεί να πάρω και αυτή. Και ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κέρινο Κόσμο, Εμιλίου Βεάκη που μας έστειλε τις λαμπάδες, 15 που μας έστειλε τις λαμπάδες. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Και του χρόνου, και Αλέξανδρε, του χρόνου, να είμαστε καλά, να σας ξαναπάρω. Και άλλωστε να σου πω πάντοτε εγώ και Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή έως και Μεγάλο Σάββατο, βγαίνω που λίγο ηρεμώ, μετά που προσκυνώ και τα λοιπά, πάω να πάρω τη λαμπάδα μου, να πάρω το ένα αυγουλάκι. Χρειάζεται. Δηλαδή εκείνες τις μέρες, δεν ξεκινάω από τη Μεγάλη Δευτέρα και αυτά, μ' αρέσει ναι. πάντα. Όσο περνάμε στην αποκορύφωση για το Άγιο Πάσχα, να κάνω τα ψώνια μου τα τελευταία. Αλλά θα κάνουμε και μια μικρή περίληψη. Θα πούμε γενικότερα για τις προηγούμενες μέρες. Πάμε λοιπόν να δούμε με μια έτσι σύντομη αναδρομή, ανασκόπηση τις μέρες που πέρασαν. Τις πρώτες μέρες και που πέρασαν. Που ζούμε τώρα. Και για και να φτάσουμε στις σημερινές που ζούμε. Λοιπόν, να βλέπουμε και το φωτογραφικό υλικό. Μεγάλη λέγεται η εβδομάδα, όχι επειδή έχει περισσότερες μέρες και ώρες, αλλά. Επειδή τα γεγονότα που τελούνται αυτές τις μέρες είναι κοσμοσωτήρια, κοσμοϊστορικά, για τον άνθρωπο, είναι πολύ σπουδαία, πολύ μεγάλα και δεν μοιάζουν με τις, και δεν μοιάζουν με τις υπόλοιπες εβδομάδες, έτσι. Συμμετέχουν όλοι οι πιστοί, όπως ξέρεις, πάρα πολλοί δηλαδή, εκείνες τις μέρες. Αυτό που κάνει η Εκκλησία είναι ότι ο όρθρος της επόμενης μέρας ψάλλεται από το βράδυ της προηγούμενης, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι χριστιανοί να μπορούν να παρακολουθούν. Οι τέσσερις πρώτες μέρες μας προετοιμάζουν πνευματικά για το Θείο Δράμα και ονομάζονται ακολουθίες του Νυμφίου. Αλλά θέλω να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά και στις προηγούμενες μέρες, δηλαδή στο Σάββατο του Λαζάρου, που έχει και πολλά έθιμα, που σας αρέσουν, το ξέρω, και στην Κυριακή των Βαΐων. Τα παλαιότερα χριστιανικά χρόνια, το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων εορτάζονταν την ίδια μέρα. Το Σάββατο του Λαζάρου είναι μια χαρμόσυνη μέρα, θα λέγαμε, γιατί με κάποιο τρόπο θεωρείται ότι είναι και αυτή είναι μια μέρα νίκης του θανάτου. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Και με κάποιο τρόπο προϊονίζει και την Ανάσταση του Κυρίου. Ο Λάζαρος, λοιπόν, να πούμε και ένα μικρό παραμύθι, ήταν φίλος του Ιησού και μαθητής του και έμενε σε μια κοντινή πόλη στην Ιερουσαλήμ, στη Βηθανία. Οι αδερφές του Μάρθα και Μαρία ειδοποίησαν τον Ιησού ότι ήταν άρρωστος και τελικά ότι πέθανε. Και αυτός κατέφθασε 4 μέρες αργότερα και φωνάζοντάς τον με το γνωστό Λάζαρε δεν βρω έξω, λέει ότι αναστήθηκε. Σηκώθηκε. Ναι, και είναι μια χαρμόσυνη μέρα, είναι η πρώτη Ανάσταση και έχουμε και πάρα πολλές παραδόσεις για εκείνη την ημέρα. Τα κάλαντα που ψάλλονται, Σε κάποιες περιοχές, ακόμα, λίγες πιστεύω. Πολύ. Εκείνα τα λαζαράκια που φτιάχνουμε, που είναι σαν φασκεμένο μωρό και που έχει γεμάτη και 2 γαρίφαλα. Και στα κάλαντα ακόμα λένε κάποια λόγια τους, πώς τα πέρασε ο Λάζαρος στον κατωκόσμο. Και λένε δηλαδή ότι δεν ξαναχαμογέλασε από τότε που γύρισε από τον κατωκόσμο. Καλά, και στον πάνω κόσμο κάποιοι που υπάρχουν, μιλάσαν και δεν έχουν χαμογελάσει. Δεν έχουν γελάνε, λες, ναι, ναι. Την επόμενη μέρα λοιπόν, που είναι η Κυριακή των Βαΐων, και αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή,
Εκεί πέρα έγινε είσοδος, η θρησκευτική είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ και στα χρόνια του Βυζαντίου, το οποίο ήταν μια συνήθεια και ένα έθιμο που συνεχίστηκε και στην Τσαρική Ρωσία, ο αυτοκράτορας, με όλο το ιερατείο, περιφερόταν στην πόλη, ανεβασμένος πάνω στο γαϊδουράκι. Mm-hmm. Όπως η παράδοση, επί πόλου όνου, όπως ήταν δηλαδή ο Χριστός. Και εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά έθιμα, σε όλη την Ελλάδα. Γιορτάζεται και στο Μεσολόγιο, η έξοδος του Μεσολογίου. Έχεις πάει, βεβαίως, σας αρέσει. Βεβαίως, είχαμε χθες το θέμα το αφιέρωμα. Ναι. Εκείνη τη μέρα, ξέρεις, κατελεί την νηστεία. Δηλαδή τρώμε και ψάρι, επιτρέπεται να φάμε και λάδι, επιτρέπεται και το κρασί. Εκείνη τη μέρα υπάρχει κατάλυση δηλαδή. Ανάμεσα σε δύο νηστείες, είναι η μέρα που τρώμε, δηλαδή και στην νηστεία της Αρακοστής, αλλά και στη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι η μέρα που, εκείνη τη μέρα που τρώμε τα ψαράκια. Βεβαίως. Σ' αρέσουν τα ψάρια και σένα, έτσι, πάρα πολύ. Ε. Και διενέμονται βάγια στην εκκλησία και φοινικές, και κλειδιά φοινικιάς. Το βράδυ λοιπόν αρχίζει η ακολουθία του νυμφίου, όπου ψάλλεται το όρθρος της επόμενης ημέρας. Γιατί είπαμε για να μπορούν να παρακολουθούν και να έρχονται περισσότεροι άνθρωποι στις ακολουθίες. Mm-hmm. Όπου εκείνο το βράδυ λέγεται και η ψαλμωδία, ιδού ο νυμφίος έρχεται, είναι το μέσο της συνυκτός. Και μακάριος ο δούλος, ο νευρής συγκρηγορούται. Τη μέρα λοιπόν αυτή γίνεται μία μνήμα στην ιστορία του Ιωσήφ του Πάγκαλου, που το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, που κι αυτός είχε μια ζωή δηλαδή δύσκολη, αλλά τελικά δικαιώθηκε, που είναι και αυτό μια προοικονομία και ένας παραλληλισμός στη ζωή του Ιησού Χριστού. Μία μνήμα επίσης γίνεται στην Άκρα Πισικιά, που την καταράστηκε ο Χριστός και δεν ξανακάρπησε ποτέ. Τη Μεγάλη Τρίτη έχουμε την παραβολή των 10 Παρθένων, που συμβολίζει την προνοητικότητα. Δηλαδή οι 5 που είχαν λάδι στο λιχνάρι και οι 5 δεν είχαν. Και έτσι δεν μπορούσαν να μπουν όχι στο γάμο, που συμβολίζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι. Και η παραβολή των 10 ταλάντων, δηλαδή που συμβολίζει ότι αν είμαστε εργατικοί και μπορούμε να ακριβώς τα ανταμυφθούμε και μπορούμε να αυξήσουμε και τα πνευματικά μας, όχι μόνο τα υλικά μας, αλλά και τα πνευματικά μας χαρίσματα. Η εργατικότητα είναι δηλαδή που μετράει. Mm-hmm. Και εσύ δουλεύεις πολύ, Αλέξανδρε. Εγώ ναι. Πάντα. Δεν ξέρω σε ποια είμαι, σε ποια κατηγορία. Αν έχω μόνος μου μια κατηγορία. Ναι. Εκείνη την ημέρα έγινε και η ιδρυμήτατη καταγγελία του Ιησού κατά των θρησκευτικών αρχηγών του Ισραήλ, τη Μεγάλη Τρίτη. Και επίσης στις εκκλησίες ψάλλεται το τροπάριο της Κασιανής, που είναι πολύ γνωστό, της Κασιανής της μοναχής, mm-hmm. που ήταν υποψήφια για να γίνει βασίλισσα στο Βυζάντιο, θα πούμε την ιστορία της καμιά φορά. Την επόμενη μέρα κάνουμε μνήμα στο γεγονός της μεταστροφής της αμορτωλής γυναίκας, της πόρνης, που έπλυνε με μοίρα τα πόδια του Ιησού και άλλαξε ζωή, και στην διαπραγμάτευση του Κυρίου από τον Ιούδα για τα 30 αργύρια, όπου εκεί πέρα γίνεται δηλαδή ο παραλληλισμός των δύο ψυχικών καταστάσεων, αν το σκεφτείς. Ναι. Δηλαδή, σε σχέση μεταξύ των δύο. Ας πούμε, η πόρνη απελευθερώνεται από την αμαρτία και ματαινοεί, ενώ ο Ιούδας εχμαλωτίζεται από τη φιλαργυρία και αποχωρίζεται το Θεό. Ναι. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Σιγά σιγά προχωράμε και έχουμε και το ευχέλαιο την Τετάρτη, έτσι, που παλιά γινόταν και στα σπίτια. Εννοείς που περνούσαν. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή έχει προγιασμένη λειτουργία και το πρωί και το απόγευμα, έτσι. Είναι τα 7 Ευαγγέλια και 7 ευχές, που ευλογείται το λάδι, που το χρησιμοποιούμε κάποιες φορές στην θεραπεία ψυχικών και σωματικών νοσημάτων. Έχει μια ξεχωριστή θέση και αυτή η μέρα. Σαφώς. Όλες. Και όσο περνάνε, ναι. Το αποκορύφωμα και φτάνουν στο αποκορύφωμα στη Μεγάλη Πέμπτη, που είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική μέρα. Το πρωί τελείται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που πολλοί πιστοί κοινωνούν. Είναι πολύ σημαντική μέρα. Είναι ο Ιερός Νηπτήρας. Γίνεται το μυστικό δείπνο, που αυτό λέγεται μυστικό, όχι γιατί έγινε μυστικά. Γιατί πολλοί νομίζουν αυτό. Αλλά και γιατί οι Απόστολοι μοιήθηκαν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στην αιώνια πνευματική τροφή. Όχι ότι έγινε μυστικά, δεν λέγεται μυστικό γι' αυτό. Ναι. Έγινε και η προσευχή, γιορτάζουμε εκείνη, γίνεται μνήμα και την προσευχή του Κυρίου στο όρος των Ελαιών. Έτσι. Στη προδοσία του Ιούδα.
Εκείνο το βράδυ λαμβάνει χώρα και η τελετή της Σταύρωσης σε όλες τις εκκλησίες. Διαβάζονται τα 12 Ευαγγέλια. Το βράδυ της ίδιας ημέρας γίνεται και ο στολισμός του επιταφείου, αλλά έχει γίνει και η λιτάνευση του Σταυρωμένου. Δεν ξέρω αν έχεις δει σε κάποιες εκκλησίες. Εδώ έχω δει ότι το κάνουν, νομίζω, στο Σύγιο Σιδάρο, στο Λυκαβητά. Καταπληκτικά. Είναι. Καταπληκτικά δεν είναι εκεί. Mm-hmm. Εγώ φέτος να σου πω, Αλέξανδρε, για να ξέρεις, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σε με δεις. Θα είμαι τη Μεγάλη Παρασκευή στο Σύγιο Θεοδόρου στο Περιστέριο, που θα ψάλω και τα εγκόμια, να ξέρεις. Α, θα έρθω. Ναι, ναι, οπωσδήποτε ναι. Θα έρθουμε εκεί. Ναι, ναι. Οπότε πρέπει να πούμε το πες, θα πήγαινα στην πλάτη. Με τη χοροδία. Θα είμαστε εκεί, είναι πολύ ωραία. Και ήθελα να σου το πω για να έρθει, αν θέλει. Ναι, ναι. Γιατί έχω παλιά το έκανα πιο συχνά, τώρα και πάλι όμω. Σε έχει πιάσει το κατανοητικό σου. Ναι, ναι, με έχει πιάσει, ναι, ναι, ναι. Εκείνη τη μέρα γίνεται και η κατάληψη του λαδιού, έτσι. Και να φτάσουμε σε αυτό που σου αρέσουν στα έθιμα, που βάφουμε τα αυγά. Τη Μεγάλη Πέμπτη πάντα. Έτσι, που φτιάχνουμε τα τσουρέκια, που φτιάχνουμε τα κουλουράκια. Ο λόγος βέβαια και το χρώμα είναι πάντα κόκκινο, γιατί ναι. Έχουμε πει το λόγο. Ναι, και γιατί επίσης το αυγό περικλεί μια. Είναι το αίμα του κυρίου. Mm-hmm. Και υπάρχει βέβαια και μια παράδοση, έτσι. Yeah. Γενικά το αυγό δεν είναι περικλεί μέσα από μια ζωή. Ναι, να το σκεφτεί. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι η δύναμη των πασχαλινών αυγών είναι πιο ενισχυμένη, ας πούμε, από τη Θεία Χάρη. Σε πολλές περιοχές γίνεται και το κάψιμο του Ιούδα εκείνη την ημέρα. Γίνονται, ξέρεις. Φλαχτά, μαγκανίες εκείνη την ημέρα. Σε κάποιες άλλες περιοχές γίνεται αναπαράσταση πάλι της Σταύρωσης, στην Πάτμο. Κάνουμε προσφορές στους νεκρούς εκείνη την ημέρα. Και τα κουλουράκια σ' αρέσουν τα πασχαλινά, Πολύ. Και θα σου φέρω εγώ και κανένα τσουρέκι τώρα. Ναι, και μου αρέσουν και αυτά ναι. Είναι λίγο μαλακά. Έτσι σήμερα θα τα φτιάξω, μόλις φύγουμε από εδώ. Ωραία. Αυτό το σχέδιο. Και αύριο που θα έρθω στην εκκλησία, μετά μόλις τελειώσω θα μου τα δώσω. Ναι, ναι, αύριο θα σου τα δώσω με αμύγδαλα πάνω και τα λοιπά. Θα κάνω και μερικά αυγά φέτος δύο λίγο διαφορετικά. Με λίγο χρυσό που σου αρέσει, ταιριάζει με την μπλούζα σου και τη λαμπάδα σου. Καλά, μέχρι αύριο θα έχω αλλάξει. Και με τη λάμψη που μας αρέσει, κατάλαβες φέτος. Και φτάνουμε μετά στη Μεγάλη Παρασκευή. Ναι, σιγά σιγά θα φτάσουμε στη Μεγάλη Παρασκευή. Όπου είναι η κορύφωση του Θείου Δράματος. Έτσι, από τα ξημερώματα της ίδιας μέρας, γίνονται, ας πούμε, στις 11 γίνεται η λειτουργία των μεγάλων ωρών. Από τα ξημερώματα έχει ετοιμαστεί βέβαια ο επιτάφιος και έχει στολιστεί. Όλο το βράδυ να ξεστείμαστε στους Ιγιούς Θεοδόρους, Μεγάλη Πέμπτη, έτσι. Οπότε, ό,τι ώρα τελειώσεις, από το μαγαζί έχεις και πολλά ωραία αισθήσιμα που το έχω δοκιμάσει. Μάλλον, κατά τις 12.30 ναι, ναι. Να με περιμένεις. Ναι, ναι. Οπότε το πρωί ξεκινάει μετά από τις 10... Το πρωί 11 η ώρα γίνεται 11. Η λειτουργία των μεγάλων ωρών. Το μεσημέρι γίνεται η αποκαθήλωση. Δηλαδή όπως πήραν το σώμα του Χριστού, ας πούμε, τοποθετείται στον εφτάφιο για την περιφορά. Απογορεύεται πάση εργασία, ξέρεις, υπάρχει αυστηρότητα νηστεία, χτυπούν επένθυμες καμπάνες όλη την ημέρα. Σε κάποια μέρη... σε ανάμνηση των γεγονότων, τρώνε το στην Κρήτη, νομίζω, το ζωμό από τα σελιγκάρια. Έτσι έχω διαβάσει. Και αυτή και μια παραδοσιακή φακή, δηλαδή είναι ρωμένα, χωρίς λάδι, mm-hmm. όλα, αλλά έχουν ετοιμαστεί από την προηγούμενη μέρα, γιατί απαγορεύεται ακόμη και η μαγειρική. Και φτάνουμε στο βράδυ, όπου... Η περιφορά του επιταφείου. Όπου γίνεται η περιφορά του επιταφείου με μεγάλη κατάνοιξη από τους πιστούς, έτσι, που ψάλλονται τα εγκόμια σε τρεις τάσεις, έτσι. Και σιγά σιγά έχουμε πει ότι εκείνη την ημέρα είναι ο Χριστός στον κατοκόσμο και ψάλλει το λόγο του Κυρίου και στους νεκρούς, στον κατοκόσμο που βρίσκεται. Την επόμενη μέρα... Δεν θα φτάσουμε στην επόμενη, θα πάμε λίγο, ναι. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία να τα συνδυάζουμε και με πολύ ωραία μοναστήρια, που ανά την Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά. Αγαπημένο μου η Παναγία Προσιώτησα, δεν το συζητάω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα ναι, ναι. πολύ και εγώ έχω πάει 3-4 φορές και θέλω πολύ και να ξαναπάω. Πολύ, πολύ μου αρέσει. Να ξαναπάμε, ναι. Πάμε στο πρώτο μέρος έτσι. Μιας και αυτές οι μέρες, όσο φτάνουμε στο Θείο Δράμα, είναι πολύ σημαντικές, ήρεμες, κατανοητικές, αλλά και πάνω απ' όλα με αγάπη. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το συνέστημα που πρέπει να μας κυριεύει όσο περνάμε και φτάνουμε στο Θείο Δράμα.
και για το μεγάλο Σάββατο που πλέον γιορτάζουμε την Ανάσταση του Ανθρώπου. Πάμε σε Παναγία Προυσιώτισσα και επιστρέφω για να συνεχίσουμε την πολύ ωραία ήθη και έθιμα που η Ελλάδα μας, αν μη τι άλλο, έχει να αναδείξει. Ξεκινώντας από το Καρπενήσι και κατηφορίζοντας το φιλίσιο ασφαλτόδρομο της ποταμιάς, σε μισή ώρα φτάνει στις ευρύχωρες αυλές του μοναστηριού της Παναγίας. Το τοπίο συνδυάζει αγριότητα και πρωτόγνωρη ομορφιά. Πυκνή βλάστηση και γυμνούς βράχους, πολλά νερά και πλατάνια. Στο κέντρο πανύψηλων βουνών που σχηματίζουν ολόγυρα ένα τεράστιο αμφιθέατρο, στο φρύδι μιας απόκριμνης χαράδρας, στέκει αιώνες τώρα το μοναστήρι του Προυσσού, που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Το μοναστήρι είναι ιστορικό, αγιασμένο και φημισμένο και η εφαίστεια εικόνα της Παναγίας δοξασμένη και θαυματουργή. Χαμένο στα Κορφοβούνια, στην καρδιά της Ευρυτανίας, το μοναστήρι. Το προσκύνημα, οποιοδήποτε προσκύνημα, χρειάζεται να το συνδυάζει ο προσκυνητής με τον γκάματο, να περπατήσει ώρες ατελείωτες, να υδρώσει, να ανέβει κορφές τις οποίες σε άλλες περιπτώσεις δεν θα τολμούσε και να φτάσει κατάκοπος και καταϊδρωμένος στο μοναστήρι για να προσκυνήσει. Εδώ, στο μοναστήρι του Προυσσού, πορτάρις δεν χρειάζεται. Η πόρτα είναι ολάνοιχτη και η Παναγία δέχεται μέρα και νύχτα τους πάντες και τα πάντα. Μεγάλη η χάρη της. Αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηρά θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου στρατού ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των απαντακού της γης συνδρομητών, δωρητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονής ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Η Μονή Προυσιώτισσης ευρίσκεται σε αυτό το άγριο, το
παράγει εξαιτίας της θαυματουργικής αφήξεως της εικόνος της Παναγίας με την επωνυμία προυσιώτησα. Κατά την περίοδο της εικονομαχίας, το 829 έχουμε τον τελευταίο εικονομάχο αυτοκράτορα, το Θεόφιλο τον εικονομάχο, και προτού ενεργοποιηθεί το τελευταίο αυστηρό διάταγμα που έλεγε να συγκεντρώνονται εικόνες και να καταστρέφονται, ένα αρχοντόπουλο που ευλαβήτω την Παναγία από την Προύσα της Μικράς Ασίας πήρε την εικόνα που υπήρχε στην Προύσα και ναός υπονοματή της, γι' αυτό λέγεται και Προυσιώτισσα, μαζί με τους υπηρέτες του και κατέφυγε προς τα μέρη της Ελλάδος για να τη διαφυλάξει από τη μανία των εικονομάχων. Πέρασε τον Ελλήσποντο και αρχικά εστάθμευσε στην Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης. Η εικόνα χάνεται από εκεί και το αρχοντόπουλο το εξέλαβε ότι ήταν ανάξιος να την μεταφέρει και ήρθε θαυματουργικός 22 προς 23 σε αυτό το χώρο που βρίσκεται σήμερα, το μικρό εκκλησάκι εν σχέση με την άλλη εκκλησία, κάτω από ένα κύλωμα του βράχου, τότε σπηλιά, σήμερα εκκλησία. Και φανερώθηκε με μια πύρινη στήλη που συνέδε τον ουρανό με το σημείο που ευρύσε το εικόνα σε ένα βοσκόπουλο που έβοσε καταγίδια τους εδώ κατά την περίοδο του Θέρους, διότι χωριά δεν υπήρχαν τότε ούτε δρόμοι, μόνο διάφορα μονοπάτια παραποτάμια, και άκουσε διάφορες υμνοδίες νύχτα 22 προς 23 και γι' αυτό έχει και την άλλη επωνυμία το μοναστήρι και η Παναγία. Λέγεται και Πυρσώτισσα, η Μονή Πυρσού, από το σημείο με το οποίο φανερώθηκε στον εδώ χώρο. Το βοσκόπουλο λοιπόν την επομένη το είπε στους μεγαλυτέρους και σκαρφαλώνοντας βρήκανε την εικόνα σε αυτό το σημείο που σήμερα ευρίσκεται το πρώτο παρεκκλήσιο και πρώτο καθολικών της Μονής, δηλαδή η κεντρική εκκλησία της Μονής. Το αρχοντόπουλο, στεναχωρημένο ότι την ανανάξουν να μεταφέρει την εικόνα, κατέβηκε προς τα μέρη της Υπάτης, του χωριού Υπάτης, όχι τα Λουτρά, που τότε ελέγεται Νέα Πάτρα, εν αντιθέσει με την Παλαιά Πάτρα. Ήταν δε και έδρα επισκόπου τότε η Υπάτη, γι' αυτό έχουμε τον επίσκοπο νέο πατρόν. Γι' αυτό λέμε ο παλαιόν πατρόν Γερμάνο, η Πάτρα της Αχαΐας και η Πάτρα της Φιότιδος, η Νέα Πάτρα. Εκεί λοιπόν για να διασυράσει τον πόνο του μαζί με τους υπηρέτες του, έκτισε ένα εκκλησάκι εις ανάμνηση της του Θεού Σοφίας και εκεί διασχέδαζε τον πόνο του. Αυτοί οι κτηνοτρόφοι εδώ, αυτοί οι βοσκοί, έφτιαξαν αρχικά στον τόπο που φανερώθηκε η εικόνα ένα πρόχειρο προσκυνητάρι και κάνανε την προσευχή τους και την είχανε συντροφιά εδώ. Σιγά σιγά όμως η Παναγία με τα θαύματά της έγινε γνωστή σε όλη την τότε Αιτωλία, γιατί ο νομός Ευρυτανίας είναι μεταγενέστερος, και μαθεύτηκε και στη γειτονική Φθιώτιδα. Ήρθε λοιπόν το αρχοντόπουλο μαζί με τους υπηρέτες του να προσκυνήσουν αυτή την θαυματουργόν εικόνα. Ερχόμενοι εδώ διεπίστωσαν την εικόνα που είχαν χάσει, εχάρηκαν πολύ και κατάφεραν να πείσουν τους εδώ κτηνοτρόφους, αφού τους φιλοδόρησαν χρυσά νομίσματα ότι η εικόνα ανήκει σε αυτούς, να την πάνε στο εκκλησάκι που είχαν φτιάξει στην Υπάτη, στη Νέα Πάτρα, όπως είπα. Πηγαίνοντας όμως, βράδιασαν, διότι δεν υπήρχαν δρόμοι, υπήρχαν παραποτάμια μονοπάτια και δύο προσβάσεις στη Μονή, μία προς την Ανατολική και μία προς τη Δυτική Στερέα. Ο ένας δρόμος δηλαδή προς το Αγρίνιο
και ο άλλος προς την Καρπενήσι, προς τη Λαμία. Ξεπόζεψα λοιπόν το βράδυ για να συνεχίσουν το πρωί. Το πρωί πάλι η εικόνα έλειπε. Νομίζοντας ότι την υπέκλεψαν οι κτηνοτρόφοι, γύρισε το Αρχοντόπουλο με τη συνοδεία του να την πάρει βία. Κάπου στη γέφυρα εδώ που περνάμε προς το μοναστήρι ερχόμενο από το Καρπενήσι, άκουσε το Αρχοντόπουλο μία φωνή που με απλά λόγια του είπε: «Εγώ αυτόν τον τόπο διάλεξα, σε αυτή την άγρια φύση, σε αυτούς τους απλούς ανθρώπους, σε αυτό το φυσικό τοπίο. Δεν θέλω σε μεγάλες πόλεις και σε μεγάλα κέντρα. Αν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, έλα να με υπηρετήσεις και θα σωθείς». Αυτό με απλά λόγια ήταν αυτό που άκουσε το Αρχοντόπουλο. Ήρθε εδώ λοιπόν, βρήκε την εικόνα πάλι στη θέση που φανερώθηκε αρχικώς, απέρισε τους υπηρέτες του, έμεινε ο πιο έμπιστος υποκόμος κοντά του και γίνανε οι πρώτοι μοναχοί με τα μοναχικά ονόματα Διονύσιος και Τιμόθεος και οι κτήτορες της μονής. Δηλαδή αυτοί βάλανε το πρώτο λιθάρι, όπως λέμε, την πρώτη εκκλησία αυτή την έκκληση. Αυτό είναι συντομία το ιστορικό. Στη διαδρομή λοιπόν των 1200 ετών που έχει η Μονή Προυσού ή Πυρσού, έχουμε ακμές, παρακμές, λαιλασίες, πυρκαγιές, καταστροφές, διότι ο χώρος της Ευρυτανίας, επειδή έχει φυσική αγριότητα και όλα στον εμφύλιο πόλεμο, όλοι εκείνοι, οπλαρχηγοί κλπ. Κλπ. Κατέφευγαν εδώ διότι είχαν φυσικό χειρό, όπως λέγεται. Γι' αυτό λοιπόν η τελευταία καταστροφή της Μονής ήταν στις 14 Αυγούστου του 1944, όπου είχαν καταφύγει όλοι οι κυνηγημένοι τότε από τον εμφύλιο πόλεμο και οι Γερμανοί τότε το θεώρησαν κρυσφύγιο των ανταρτών και επιρπόρησαν ολόκληρο το στηριακό συγκρότημα της Μονής, αφού έριξαν εμπριστική σκόνη και πήγαν απέναντι από το ρολόι εκεί και πυροδότησαν. Όλα τα τέσσερα κτηριακά συγκροτήματα, τα μεν δύο κατεστράφησαν εκ θεμελίων, τα δε δύο παλαιά είχαν μείνει μόνο τα τείχια, δηλαδή σκεπές, πατώματα, κουφώματα, εκάησαν. Με εξαίρεση τις δύο αλλεπάλληλες εκκλησίες, τις οποίες καθότι επιμαρτυρούν εδώ οι επιζώντες προυσιώτες, ένα ρεύμα εσωτερικό αέρος έδιωξε τις φλόγες και δεν εθίγησαν οι εκκλησίες καθόλου. Είναι ας πούμε μια φροντίδα της Θεοτόκου, η οποία δεν ήθελε να κάψει το σπίτι της, επενέβη. Όλα τα άλλα βέβαια συγκροτήματα, όπως βλέπετε, τα μεν δύο κτίρια τα οποία ανεκάησαν εκ θεμελίων, αν οικοδομήθησαν απαρχής, τα δε άλλα πάλι συνεπληρώθησαν και απεκατεστάθησαν στην πρώτη τους μορφή. Στη διαδρομή λοιπόν αυτών των 1200 ετών, η Μονή Προυσού έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην ιστορία της Ελλάδος και κυρίως στην περιοχή της Ρούμελης. Είναι το θρησκευτικό κέντρο ολόκληρης της Ρούμελης, γι' αυτό και την Παναγία τη λένε Κυρά της Ρούμελης, με μεγάλο κάπα που σημαίνει αρχόντισσα. Γι' αυτό λοιπόν και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο οποίος κατήγεται από τη Ρούμελη, είχε μεγάλη ευλάβεια στην Παναγία την Προυσώτισσα και κατά τους ιστορικούς το 1824 κατάκοπος και προφηματικός ή φηματικός ήρθε εδώ στην Παναγία και είπε: «Κυρά μου, κάνε με καλά και ελευθέρωσε την πατρίδα μου και εγώ θα σε ασημώσω». Γι' αυτό οι Ρουμελιώτες θέλουν την Παναγία την Προυσώτισσα, παρόλο που είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας, είναι βυζαντινή εικόνα, θέλουν την Παναγία με το τάμα του Καραϊσκάκη.
Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Εδώ είμαστε εμείς, δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Πολύ σημαντικές οι τελευταίες μέρες, αυτές που περνάμε μέχρι την αποκορύφωση του Θείου Δράματος, δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο. Παρ' όλα αυτά, με ανάλογα θέματα, αλλά και με μια πολύ ιδιαίτερη διάθεση, είμαστε κοντά σας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Στο πρώτο μέρος ξεκινήσαμε έτσι να κάνουμε μια μικρή αναφορά για την Μεγάλη Εβδομάδα, μέχρι και την περιφορά του Επιθαυρίου. Πάμε λοιπόν μετά από το πρώτο μέρος με την Παναγία Προυσιώτησα, όπου... να πάμε στο Μεγάλο Σάββατο, ναι, ουσιαστικά. Που είναι, είπαμε, ο Χριστός στον κατ' κόσμο και ψάλλει, είπαμε, το Λόγο του Κυρίου. Εκείνη τη μέρα γίνεται ο σπερινός της Ανάστασης το πρωί και πολλοί πάλι πιστοί κοινωνούν εκείνη και όπου τη μέρα. Είναι και η πρώτη Ανάσταση. Ουσιαστικά. Είναι η πρώτη Ανάσταση, πολύ ωραία, πολύ σωστά. Το Ανάστο Κύριος που λέμε, που ψάλλεται στις εκκλησίες. Στον Πανάγιο Τάφο το μεσημέρι έρχεται, ξέρεις, το φως από τον Πανάγιο Τάφο. Ναι, το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το βλέπω στις ειδήσεις. Δηλαδή, πραγματικά. Άντε, πού θα πάμε στα Ιεροσόλυμα. Ναι, αυτές οι εικόνες είναι μοναδικές. Αλλά θες να πάμε Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Χαμός θα γίνεται. Χαμός θα γίνεται. Θα πάμε μια άλλη περίοδο. Για να τα δούμε όλα με την ησυχία μας. Και γίνεται σε πολλά μέρη στην Κέρκυρα, δεν ξέρω αν έχεις πάει. Είναι πάρα πολύ Βεβαίως, ωραία. Με τα κιούπια και με τις κανάτες. Με τις κανάτες που ρίχνουν. Έχω πάει πολύ ωραία. Και εγώ ίσως είναι το ωραίτερο Πάσχα, έτσι. Και σε άλλα μέρη, αλλά και εκεί μου αρέσει πάρα ωραία πολύ. Ωραίο είναι να παίρνεις στην πλατεία, ε. Εκεί βολεύει. Ναι, για να μην χρειάζεσαι πηγαίνει έργο και να τα βλέπεις. Ναι, για να τα βλέπεις εκεί πέρα, ας πούμε, στο Λιστόν να είσαι και να τα βλέπεις στο επιβλικόνι σου. Οπότε λοιπόν το πρωί γίνεται, είπαμε, η πρώτη Ανάσταση. Μετά συνεχίζεται το βράδυ που έχουμε πει, που είναι η τελετή της Αναστάσεως, τελείται ο Όρθρος. Παραδοσιακά και... στις 12 και 1 Χριστός Ανέστη. Ναι, ναι. Και ο Όρθρος ο Αναστάσιμος τρώνε τη μαγειρίτσα. Κανονικά η εκκλησία κρατάει περισσότερο, βέβαια, έτσι. Κρατάει μέχρι 1,5-2,5. Σε κάποιες εκκλησίες κρατάνε 1,5. Και πολλοί μισθεύουν και κοινωνούν στην μετά. Της Ανάστασης, έτσι δεν είναι. Και εγώ μελλοντάτε να θα κοινωνήσω. Κρατιώνται, ναι. Εγώ όχι, εγώ κοινωνώ τη Μεγάλη Πέμπτη πάντα. Μεγάλη Πέμπτη στο ναι, πρωί, πάντα, πάντα, ναι. Στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, πολύ σημαντική λειτουργία και αυτή. Οπότε λοιπόν, στις 12 τα μεσάνυχτα, έχουμε τη ζωοφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας. Την ήττα του θανάτου και της φθοράς. Και είπαμε και ότι αγγίζουμε το Άγιο Φως. Και η οποία συνοδεύεται πάντοτε από τη ρήξη βεγγαλικών. Βέβαια, ναι, εδώ θα τονίσω ότι πάρα πολύ ωραία είναι αυτά φαντασμαγορικά κτλ. Αλλά οι κίνδυνοι που έτσι καραδοκούν, αλλά και η απροσεξία κάποιων ανθρώπων. Και προσέξτε σας παρακαλώ φέτος, όπως κάθε χρονιά. Γιατί κάθε χρονιά δυστυχώς μέσα σε αυτή τη χαρμόσυνη ατμόσφαιρα θρηνούν κάποιες οικογένειες, δικά τους άτομα, δικούς τους ανθρώπους. Και αν δεν τους τριμήσουν με το να τους χάσουν, γιατί γίνει και αυτό, τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πάρα πολλά. Έχω δει δύσπνοις, έχω δει ανθρώπους να λυποθυμούν από το πολύ καπνό. Έχω δει παιδάκια πραγματικά να ακροτηριάζονται. Προσέξτε, είναι πολύ, επικίνδυνα. Πολύ μακριά πηγαίνετε ή πολύ ψηλά, στις ταράτσες, δεν ξέρω, μακριά από τον κόσμο. Σας παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν, πάμε αφού έχουμε φάει τη μαγειρίτσα και τα λοιπά, στην Κυριακή του Πάσχα το πρωί το απόγευμα η τελείται ο σπερινός της αγάπης, όπου διαβάζεται το Ευαγγέλιο σε διάφορες γλώσσες. Τρώμε το αρνάκι, Αλέξανδρε, το μεσημέρι. Σαφώς. Ναι. Και μια πολύ μεγάλη γιορτή, Αναστάσιος, Αναστασία,
Ναι. Δεν ξέρω αν θα έρθει να σου κάνει το τραπέζι φέτος ή θα το, αν θα το κάνουμε, ναι, στο μαγαζί. Να το πούμε το πρώτο ήμερο, δεν θα είναι το μαγαζί. Το μαγαζί μετά την Δευτέρα του Πάσχα να ξεκουραστούμε κι εμείς. Α, θα το κλείσει το μαγαζί. Τέσσερις μέρες. Και εμείς να χτυπήσουμε κάπου αλλού το ψητό. Α, θα κλείσει. Δηλαδή δεν θα το χτυπήσουμε εκεί. Οπότε να δω πού θα πρώτο πα. Ναι. Πάντως το μεγάλο Σάββατο, έλα να θέλει εμένα, που θα έρθει την Παρασκευή, θα σου κάνουμε και την το τραπέζι. Θα έρθω σίγουρα. Το μεγάλο Σάββατο θα έχω φτιάξει και σπανακόπιτα να ξέρει. Α, είναι έτοιμο δικό σου αυτό ή όχι, έτσι στο κάνεις. Έχουμε εκεί πέρα στο πνευματικό κέντρο του νεού. Α, αλήθεια. Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Σε προσκαλώ. Λοιπόν, σε προσκαλώ, η... να θέλεις. Η μαγειρίτσα είναι το... Είπαμε, το είπαμε πριν ότι είναι το αναστάσιμο, ναι, δείπνο. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, Αλέξανδρε. Πρέπει το σώμα μετά από τόσες μέρες που έχει νηστέψει να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση. Σαφώς. Αυτό κάνει η ουσία μαγειρίτσα. Μας φέρνει, ναι, ναι, ομαλά να πέσουμε στο... στο ψητό την επόμενη ημέρα. Φρικασέ κάνουν και κάποιες άλλες. Και εγώ αυτό τρώω μόνο. Φρικασέ, ναι, 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 ναι. Και γαρδουμπάκι. Η Κυριακή του Πάσχα λοιπόν είναι το Οβελίας. Είναι Οβελίας, αλλά να πούμε και ποιο είναι το βαθύτερο νόημα. Mm-hmm. Έτσι, δύο λόγια για τον παθόν και τις Ανάστασης για όλους εμάς τους πιστούς. Βεβαίως. Βιώνουμε τα πάθη του Κυρίου και την Ανάστασή του, συμμετέχοντας ενεργά και με συμπόρευση σε αυτά. Και με συσταύρωση και με συνανάσταση, έτσι. Ο Κύριός μας με τη θέλησή του σταυρώθηκε, έπαθε. Σαφώς. Και αναστήθηκε για να σωθούμε εμείς. Κανονικά δεν πρέπει να λυπούμαστε μυρολατρικά για το πάθος του, αλλά για τις δικές μας αμαρτίες. Στην, ναι, γιατί στην ουσία έτσι, πήγε τις δικές μας αμαρτίες για να μπορέσει, ναι, να αναστηθεί. Και να μετανιώνουμε ειλικρινά, ώστε να μπορούμε την αντικειμενική σωτηρία που χάραξε ο Κύριός μας να την κάνουμε υποκειμονική, δηλαδή προσωπική μου σωτηρία. Να αρχίσουμε δηλαδή μια καινούργια ανάσταση. Και μια καινούργια ζωή. Και μια καινούργια ζωή. Βέβαια θέλω να πω ότι αυτό είναι και ένα μεταφορικά θα το πω, ότι το είχα πει και παλαιότερα μέσα από το Facebook για αυτές τις μέρες, ότι εκείνος που ξέρει ότι θα αναστηθεί, δεν φοβάται να σταυρωθεί. Ο καθένας ας το ερμηνεύσει όπως νομίζει. Είναι πολύ βαθύτερο το νόημα, πάρα να ξέρεις. Πολύ. Και είναι και πολύ καθημερινό. Κοίταξε, κάθε ανάσταση περνάει από μια σταύρωση. Σαφώς. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις και τα καλά πράγματα αν δεν έχεις και μοχθήσει γι' αυτά και ταλαιπωρηθεί. Σαφώς. Ο καθένας το ερμηνεύει με τις δικές του προοπτικές και ανάγκες. Μέσα από όλες αυτές τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, των ύμνων που διαβάζονται, τα ήθη και τα έθιμα που τηρούνται και που ακολουθούνται, για σένα ποια πιστεύεις ότι είναι η πιο σημαντική μέρα? Κοίταξε, για την Ορθοδοξία η πιο σημαντική μέρα είναι και η μέρα της Ανάστασης. Γιατί ας πούμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία, να ξέρεις ότι το Πάσχα είναι πιο σημαντικό γεγονός. Γιατί σαφώς. Η Δυτική Εκκλησία. Τα Χριστούγεννα είναι πολύ εμπορικό, δεν, ναι, είναι για μένα. Ναι, τα Χριστούγεννα ας πούμε θεωρούνται πιο σημαντικά στην ουσία, στη Δυτική Εκκλησία. Στη Δυτική. Αλλά και η Μεγάλη Παρασκευή είναι πάρα πολύ σημαντική μέρα. Mm-hmm. Και η Μεγάλη Πέμπτη. Ναι. Εμένα μου αρέσει η Μεγάλη Πέμπτη, για να πω την αλήθεια. Η Μεγάλη Πέμπτη σα αρέσει, ναι, πολύ. Ναι. Η Μεγάλη Πέμπτη αργά να κάτσουμε να στελούσουμε και τον επιτάφιο, ξέρεις. Εμένα πάλι η πιο σημαντική μου μέρα είναι η Μεγάλη Παρασκευή. Είναι η μέρα που πραγματικά δεν θέλω να κάνω και τίποτα. Κάτσε να επαφείς. Ναι, θα πάω στην εκκλησία μου, θα πάω μετά σε ένα ουζερί, έτσι λίγο να μετά ξέρεις. Την εκκλησία. Μετά την εκκλησία. Θα πάω μετά να δω λίγο τον Ιησού από τον Ναζάρε. Από τον Ναζάρε θα πιω ένα καφεδάκι και θα κοιμηθώ. Θα έρθει σε μένα πρώτα να ακούς τα εγώ. Ναι, εννοείται. Ναι, θέλω να σου πω ότι είναι η μέρα που πραγματικά δεν κάνω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Λοιπόν... Δυσκολεύομαι να σε πιστέψω ότι δεν κάνεις τίποτα. Και εγώ λέω έτσι, ναι, λέω. Όταν δεν θα κάνω τίποτα, δουλεύω, δεν θα κάνω τίποτα. Και τελικά όλα κάνω. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Εύχομαι πραγματικά η Ανάσταση η φετινή να σου φέρει ό,τι επιθυμείς, μακάρι, ό,τι θέλεις και ό,τι ποθείς. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική μου. Θα φύγουμε πάλι με μοναστήρι του χρόνου, καταπληκτικό. Να είμαστε καλά. Και του χρόνου με υγεία και του χρόνου να λέμε αυτά τα έθιμα και άλλα τόσα. Κάπου εδώ και για σήμερα εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με πάρα πολύ ωραίο μοναστήρι και για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, ευημερία. Εύχομαι αυτό το Πάσχα μέσα από την καρδιά μου να είναι πραγματικά το τέλος, αλλά και μια καινούργια αρχή για όσα περάσαμε. Εύχομαι η Ανάσταση του Θεανθρώπου για τον καθένα από εσάς ξεχωριστά να σας δώσει
ό,τι ακριβώς θέλετε να αναστηθεί μέσα σας, γύρω σας, στους ανθρώπους που αγαπάτε, αλλά και σε εσάς τους ίδιους. Πάνω απ' όλα να ξέρετε ότι όλο αυτό το οποίο πρέπει να μείνει από αυτές τις μέρες είναι ότι η αγάπη και η πίστη νικάει τα πάντα, ακόμα και τα χειρότερα. Να αγαπάτε και να πιστεύετε και όλα θα γίνουν. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας μετά το Πάσχα, γιατί είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία και για ακόμα λίγο καιρό θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε αυτό ακριβώς που αγαπάτε με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Φιλιά πολλά, γεια σας! Άγιοι Τόποι. Το κέντρο της χριστιανοσύνης. Εδώ γεννήθηκε, δίδαξε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Ιερουσαλήμ ως γνωστόν είναι ένα παγκόσμιο προσκύνημα. Η Ιερουσαλήμ καθεαυτή αποτελεί προσκύνημα. Γι' αυτό και η Ιερουσαλήμ θεωρείται πνευματική πρωτεύουσα όλου του κόσμου, όλων των θρησκειών. Και για μας θεωρείται είναι μια πνευματική οάσις όπου εκατομμύρια ανθρώπων από όλα τα μέρη του κόσμου τρέχουν και έρχονται εδώ για να αναβαπτιστούν, για να παρηγορηθούν και να ενισχυθούν από τα πνευματικά αυτά ανάματα αυτής της οάσεως. Ιερουσαλήμ, η Αγία Πόλης, η μήτηρ των εκκλησιών, η πόλης των μεγάλων βασιλέων. Ιερουσαλήμ σημαίνει η πόλη της ειρήνης. Παρ' όλα αυτά, η πόλη γνώρισε 20 πολιορκίες, καταστροφές και ανοικοδομήσεις. Η Ιερουσαλήμ που εκτίστηκε πριν 4.000 χρόνια, η οποία έχει μήκος και πλάτος ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η Ιερουσαλήμ η οποία έχει 7 πύλας ανοιχτάς και μία κλειστή, την Χρυσή Πύλη, η οποία αναφέρεται στον προφήτη Ιεζεκιήλ: «Επί της Χρυσής Πύλης, την Δευτέραν Παρουσία, θα στηθεί ο θρόνος του Θεού και θα κρίνει ζώντας και νεκρούς». Γι' αυτό και οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, νομίζοντες ότι θα είναι πιο κοντά εις την Δευτέραν Παρουσία και εις την Χρυσή Πύλη, έχουν όλα τα νεκροταφεία τους πέριξ της Χρυσής Πύλης. Ιερουσαλήμ, όπου είναι το κέντρο της γης, όπως αναφέρει και ο προφητάναξ Δαβίδ, γι' αυτό και ο Θεός επέλεξε αυτό το κομμάτι της γης να είναι το κομμάτι της σωτηρίας του ανθρώπου. Σωτηρίαν ηργάσω εν μέσω της γης, Χριστέ ο Θεός.
Ναζαρέτ. Στο άσημο αυτό χωριό της εποχής εκείνης έγινε η Αποκάλυψη. Το απαιώνος απόκριφο και αγγέλης άγνωστων μυστήριων. Εδώ, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έφερε το χαρμόσυνο άγγελμα του Ευαγγελισμού στην Παρθένο Μαρία. Εδώ έζησε τα παιδικά του χρόνια ο Χριστός και ονομάστη Ναζωραίος. Βρισκόμαστε στην πηγή όπου η Μαριάμ ήρθε το κατά καιρούς και έπαιρνε νερό. Εδώ λοιπόν όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου φανερώνεται ο Άγγελος Κυρίου και της φέρνει αυτό το μέγα άγγελμα. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Στη Βηθλέμ, στη γη του Ιούδα, στην πόλη του Δαβίδ, έλαβε χώρα το κοσμοσωτήριο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου. Βρισκόμαστε στην Αγία πόλη Βηθλέμ, έξω από την κεντρική είσοδο του ναού της Βηθλέμ της Βασιλικής. Η Βασιλική της Βηθλέμ, η οποία όπως βλέπετε έχει 48 κολόνες, πεντάκλητος σε σχήμα σταυρού. Ακριβώς εδώ η Παναγία γέννησε τον Σωτήρα του κόσμου. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Και μετά τον μετέφερε η Παναγία και τον εσπαργάνωσε στην Πάτνη των Αλόγων. Το σπήλαιο αυτό είναι το αυθεντικό που γεννήθηκε ο Χριστός, γι' αυτό και η Αγία Ελένη το άφησε σε χαμηλό σημείο και έκτισε τον περικαλή ναό απάνω από το σπήλαιο, το οποίο σπήλαιο μέχρι τη σήμερον δεν έχει αλλοιωθεί από τον 3ο αιώνα που χτίστηκε ο ναός και που είναι ο μοναδικός ναός που δεν κατέστρεψαν οι Πέρσες το 614, διότι στα πλαϊνά του ναού υπήρχαν σε μοσαϊκά οι τρεις μάγοι, οι Πέρσες, με τα δώρα που ήρθαν να προσκυνήσουν το εν γέννης του Χριστού. Και όταν είδαν τις στολές των τριών μάγων απεικονισμένες στα μοσαϊκά, είπαν αυτός ο ναός είναι δικός μας, δεν θα τον καταστρέψουμε. Και ειδού άγγελος Κυρίου εφάνη στο όνειρον του Ιωσήφ και είπε «Σήκω» και παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα του και φεύγε εις Αίγυπτον. «Φύγε, διότι ο Ηρώδης πρόκειται να ζητήσει το παιδίον με σκοπό να το θανατώσει». Ο Ιωσήφ ανεχώρησε για την Αίγυπτον και παρέμεινε εκεί έως ότου πέθανε ο Ηρώδης. Στη συνέχεια κατοίκησε στη Ναζαρέτ για να πραγματοποιηθεί εκείνο που ελέγχθη από τους προφήτας και ο Ιησούς θα ονομαστεί Ναζωραίος. Και ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην ποταμό. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Και όταν ο Χριστός ευρίσκεται εις το μέσον του Ιορδάνη ποταμού, τα νερά εστράφησαν εις τα οπίσω. Και τότε το Άγιον Πνεύμα εν είδη περιστεράς κατέβηκε εις την κεφαλή του Χριστού και η φωνή του Θεού από πάνω είπε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός», ενώ Ευδόκησα. Είναι όνειρο του κάθε χριστιανού, του κάθε ορθοδόξου να έρθει να αγιαστεί από τα νερά
του Ιορδάνη ποταμού σε αυτό ακριβώς το σημείο που βρισκόμαστε εμείς τώρα. Ο Χριστός, μετά που βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, ανέβηκε εις όρος υψηλών. Στο σαραντάριο όρος, ο Χριστός ενίστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Και είναι εκεί εν το ερήμο ημέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος υπό του σατανά. Και οι άγγελοι διεικώνουν αυτόν. Ήλθε λοιπόν ο διάβολος να τον πειράξει και του λέει, αν είσαι ο Υιός του Θεού, όπως λες, κάνε αυτές τις πέτρες ψωμί για να φας. Και το απαντάει και ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνον με ψωμί, αλλά κάθε λόγος που βγαίνει εκ στόματος Θεού. Ήπαγε ο πίσω μου σατανά. Δεύτερη φορά τον πειράζει ξανά ο σατανάς, τον παίρνει και τον πηγαίνει στο πτερίγιο του ναού του Σολομώντος. Εκεί του λέει ο διάβολος, πέσε κάτω γιατί είναι γραμμένο ότι οι άγγελοι θα σε σώσουν. Και του λέει και ο Χριστός, ήπαγε ο πίσω μου σατανά και τον εξαπόστειλε για δεύτερη φορά. Τρίτη φορά τον φέρνει πάλι εις όρος υψηλών και του δείχνει όλα τα βασίλεια του κόσμου. Και του λέει, εάν θα πέσεις να με προσκυνήσεις σε μένα τον σατανά, θα στα δώσω όλα αυτά τα υλικά αγαθά. Τότε του απαντάει και ο Χριστός, είναι γραμμένο ότι ο Υιός του Θεού ουδέποτε θα προσκυνήσει εσένα τον σατανά. Ήπαγε ο πίσω του σατανά και φεύγοντας ο Χριστός αρχίζει το διδασκαλικό του έργο, το οποίο εβάστηξε περίπου 3 ολόκληρα χρόνια. Κατά λοιπόν τη Ναζαρέτ, ελθόν κατοίκησεν εις Καπερναούμ, την παραθαλασσίαν, και περιπατών παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, εκάλεσεν τους μαθητάς αυτού. Στην Κανά της Γαλιλαίας, ο Χριστός έκανε το πρώτο του θαύμα, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί. Γάμωσε γένετο εν Κανά της Γαλιλαίας, και εκλήθη δε ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμο. Και εκεί που ήσαν μαζεμένοι όλοι, έρχεται η Παναγία και του λέει του Χριστού, κρασί δεν έχω. Υπήρχαν εδώ 6 πέτρινα πιθάρια για να πλένουν τα χέρια τους οι Εβραίοι. Λέει ο Χριστός να γεμίσετε τα πιθάρια με νερό, τα ευλόγησε και λέει στον αρχιτρίκλινο, ο οποίος το μέλημά του ήταν να δίνει το κρασί, αλλά πριν το δώσει να το δοκιμάσει. Μόλις δοκίμασε το κρασί, φωνάζει τον γαμπρό και του λέει, καλά, γιατί δεν μας έφερνες αυτό το γλυκό κρασί, το καλό το κρασί, στην αρχή. Επήγε ο κέντρο της διδασκαλίας του, κατέστησε την αρχαία πόλη της Καπερναούμ και τα παράλια της λίμνης της Τιβεριάδος. Στην περιοχή αυτή έκανε πολλά θαύματα. Εδώ στην Καπερναούμ εθεράπησε τον παράλυτο, ο οποίος από τον πολύ τον κόσμο, αυτοί που τον μετέφεραν δεν μπορούσαν να τον βάλουν από την είσοδο της συναγωγής και όπως λέει και το Ιερόν Ευαγγέλιον, εχάλασαν την στέγη και τον κατέβασαν από τη στέγη. Και τότε ο Χριστός του είπε, άρων τον κράβατό σου και ύπαγε εις τον οίκο σου. Παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννην και ανεβαίνει εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται. Ανέβηκε λοιπόν ο Χριστός εδώ με τους τρεις μαθητάς και είδαν δύο προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, τον προφήτη Μωυσέα και τον προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Μωυσής αντιπροσωπεύει τους νεκρούς και ο προφήτης Ηλίας αντιπροσωπεύει τους ζωντανούς. Λέει ο Πέτρος στον Χριστό, διδάσκαλε, καλά είναι να είμαστε εδώ, να κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Την ώρα που ομιλούσε ο Πέτρος αυτά τα λόγια, το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε σαν τον ήλιο. Τα ρούχα του
κατάλευκα έγιναν σαν το φως. Μόλις είδαν αυτό το φαινόμενο, έκρυψαν τα πρόσωπά τους και έπεσαν στη γη. Μία νεφέλη επεσκίασε όλου του βουνού και τότε ακούγεται η φωνή του Θεού μέσα από την νεφέλη. «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ η Ευδόκησα αυτού ακούεται». Πηγαίνοντας από Γαλιλαία προς Ιερουσαλήμ, στο φρέαρα του Ιακώβ σταμάτησε για να ξεκουραστεί. Εκεί συνήντησε τη Σαμαρίτιδα και της φανέρωσε ότι «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Ο κυρίος ναός είναι η στιγμή της Αγίας Φωτεινής. Είναι η Σαμαρίτιδα που είχε συνομιλήσει με τον Χριστό στο πηγάδι του Ιακώβ. Αμέσως η Σαμαρίτιδα αυτή ακολούθησε τον Χριστό και έγινε η μετέπειτα Αγία Φωτεινή. Ο Άγιος Φιλούμενος μαρτύρησε το 1979 και ύστερα η Εκκλησία των Ιεροσολύμων για το μαρτύριό του τον ανακήρυξε Άγιο και έκτοτε έχουμε το σκήνομά του, το σώμα του, το οποίο δεν έλειωσε όταν το είχαμε θάψει και το φέραμε εδώ στο παρεκκλήσιον του μεγάλου ναού της Αγίας Φωτεινής και με τα εγγένεια που έγιναν τότε σε αυτόν τον ιερό ναό εγγενιάσαμε και το παρεκκλήσιον του Αγίου Φιλουμένου. Ο Ιησούς, περνώντας από την πόλη της Ιεριχούς, συνάντησε τον Ζακχαίο. «Και ελθόν εις Ιεριχώ, και ιδού ο Ζακχαίος, ο οποίος ήτο αρχιτελώνης, ανέβη επί σικομορέαν, ή να είδη τον Ιησούν ότι τη ηλικία μικρός είναι». Μόλις τον βλέπει τον Ζακχαίο επάνω στη σικομορία, λέει ο Χριστός: «Ζακχαίε, κατέβα, γιατί σήμερα θα με φιλοξενήσει στο σπίτι σου». Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι από πίσω έλεγαν στους μαθητάς του Χριστού: «Πώς είναι δυνατόν ο δάσκαλός σας να πηγαίνει σε αυτόν τον αμαρτωλό, τον κλέφτη, τον τελώνει». Τους άκουσε ο Χριστός και λέει: «Και αυτός είναι παιδί του Αβραάμ και σήμερα επήλθε σωτηρία σε αυτό το σπίτι που μπήκα εγώ μέσα». Λέγοντας αυτά τα λόγια ο Χριστός, φωνάζει ο Ζακχαίος: «Διδάσκαλε, εάν εγώ έχω αδικήσει κάποιον, θα του το ανταποδώσω εις τετραπλούν και θα δώσω τα μισά μου υπάρχοντα στους φτωχούς».